Υπάρχουν σε όλα τα κόμματα και βλέπουμε ότι διάφοροι πολιτικοί από διάφορα κόμματα και υποψήφοι λένε τα δικά τους. Mm-hmm. Αυτό που υπάρχει σε εμάς, αυτό υπάρχει κυρίως σε εμάς, είναι αποφάσεις του συνεδρίου, όπου αυτός είναι υποχρεωμένος να τις στηρεί και ο ίδιος ο πρόεδρος με το τελευταίο μέλος. Γιατί είναι μέσα από πλειοψηφία. Ο καθένας προσωπικές του απόψεις κρατάει για τον εαυτό του. Και αυτές θα είναι και οι πραγματικές δηλώσεις που θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο κοινοβούλιο όταν θα έρθει ως κυβέρνηση με αυτοδυναμία. Γι' αυτό και ζητάμε λοιπόν τον ψήφο του ελληνικού λαού, ώστε να πάρει αυτοδυναμία ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν θα είναι μια νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι μια νίκη του λαού. Και γιατί θα είναι του λαού, γιατί πρέπει να σταματήσουν αυτές οι απάνθρωπες πολιτικές, όπου οδήγησαν εδώ πέρα τον ελληνικό λαό με 30% ανεργία, με ένα χρέος το οποίο έφτασε 320 δισεκατομμύρια, και τους Έλληνες να φέρουν στο εξωτερικό τα μορφωμένα μας παιδιά, να μην κάνουν οικογένειες εδώ πέρα, να κάνουν έξω, τους εκμεταλλεύονται. Αυτοί που να μένουν εδώ να παίρνουν 500 ευρώ και να μην μπορούν να κάνουν οικογένεια, και αυτοί που έχουν κάνει παιδιά εδώ πέρα, τι να τους κάνουν, να τους φορολογούν με τεκμήριο λες και με αυτοκίνητα. Εδώ συντελείται μια γενοκτονία για την πατρίδα. Και αυτό πρέπει, είναι πρέπει να το καταδικάσουν όλοι, και κυρίως το περίμενα από κάποιους που ανήκουν στον πατριωτικό χώρο, να το επιτρέψουν. Ένα εξήν ότι δεν υπάρχει πια πρόσβαση στην υγεία όπως υπήρχε παλιότερα, που σύν την υποσύνδεση που υπάρχει, σύν ότι αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε μια Ευρώπη και μια Ελλάδα να είναι στα κοινωνικά παντοπολία και στα κοινωνικά ιατρία. Θέλουμε μια Ευρώπη η οποία να είναι πραγματικά δημοκρατική, να έχουν πρόσβαση όλοι στην παιδεία και στην υγεία. Αυτά ακούγονται όλα ωραία. Όλοι δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που να διαφωνεί σε αυτά που λέτε. Γιατί, το θέμα είναι αν είναι εφικτό. Λοιπόν, θα σου πω γιατί είναι εφικτό. Και πρέπει να δούμε το τι γίνεται. Οι καλύτεροι λοιπόν που διεκδικούμε τελευταία ρανίδα να μην χάσουν τίποτα είναι οι τραπεζίτες, το κογλίφι μαζί με τους μεγάλους βιομηχάνους. Αυτοί βλέπετε για να μην χάσουν ένα ευρώ πώς αντιδρούν, πώς απειλούν και ό,τι κάνουν. Οι λίγοι αυτοί απειλούν τους πολλούς που παράγουν. Και οι πολλοί που παράγουν φοβούνται. Έτσι είναι λοιπόν, γιατί ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ελέγχουν την πληροφορία και μπορούν να περνάνε ό,τι θέλουν και να φοβήσουν τον κόσμο. Πρέπει να καταλάβουν λοιπόν οι λαοί και ο ελληνικός λαός ότι αυτός έχει τη δύναμη, αυτός πρέπει να αποφασίζει και όταν θα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση να μην του κάνει ανάθεση. Γιατί εμείς τη Δευτέρα το πρωί δεν θέλουμε να είμαστε μόνοι μας, θέλουμε να τον έχουμε δίπλα τον ελληνικό λαό. Και κριτικά και στον δρόμο να μπορεί να για να πραγματικά να διεκδικήσουμε. Γιατί αν μας κάνει ανάθεση θα γίνουμε ίσως και χειρότερο από αυτούς που είναι σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν το λέω. Ότι πρέπει ο ελληνικός λαός. Θέλετε όμως αυτοδυναμία, έτσι. Η αυτοδυναμία τη θέλουμε, γιατί δεν θα είναι νίκη ξανά του ΣΥΡΙΖΑ. Σκεφτείτε την Κυριακή το βράδυ να μην έχει πάρει αυτοδυναμία ο ΣΥΡΙΖΑ, θα βγουν τα κανάλια και θα λένε πραγματικά είχαμε δίκιο που εφαρμόζαμε όλες αυτές τις πολιτικές. Ενώ αντιθέτως, αν πάρει αυτοδυναμία ο ΣΥΡΙΖΑ, θα αρχίσουν να μαζεύονται, να το πω απλά λαϊκά να μας καταλαβαίνει ο κόσμος, αυτοί οι οποίοι εφάρμοσαν όλες τις πολιτικές και βλέπουμε ήδη, επειδή βλέπουν την αυτοδυναμία αυτή να έρχεται. Και βλέπουν όλα αυτά τα οποία έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια ότι είναι. Γιατί και οι βιομηχανοί, που είναι κάτι, οι Γερμανοί βιομηχανοί που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, λένε να γίνουν δημόσιες επενδύσεις. Βλέπουν πια ότι δεν βγαίνει αυτό το οποίο έχουν κάνει. Και βλέπουν ότι θα ξεσηκωθεί ο λαός. Και ο ελληνικός και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Και ξαναλέω πάλι για να τελειώσω με αυτό που θέλω να πω πριν, ότι μια Ευρώπη και μια Ευρωπαϊκή Ένωση που φτιάχτηκε μέσα από τις στάχτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που είδαμε το τέλος φασισμού το τι έκανε, με τις σφαγές επειδή κατάγομαι και από το δίστομο και έγινε μια σφαγή εκεί πέρα, η οποία είναι, δείχνει πόσο ο άνθρωπος όταν είναι φασίστας, πώς πάβει έναν άνθρωπο και είναι ζώο. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ξανά αρχίζει λοιπόν και στην κρίση αυτή, αυτό το αυγό του φιδιού να ξαναζωντανεύει. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό δεν γίνεται τυχαία, γίνεται λόγω της κρίσης. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, γιατί θέλουμε να έχουμε δημοκρατία, θέλουμε να έχουμε ειρήνη και δεν θέλουμε να έχουμε αυτά τα οποία γίνονται. Κύριε Ντουκάκη, για ποιο λόγο εσείς ως λαός κατέρριξε τις εκλογές σε αυτοδύναμα? Δεν τα καταφέρετε στις προηγούμενες εκλογές, δεν τα καταφέρετε ούτε καν στις ευρωεκλογές που είναι πιο χαλαρή ψήφος. Δεν θα ήταν πιο σόφρον να προσπαθήσετε να κάνετε κάποιες συμμαχίες έτσι ώστε να έχετε ελπίδα να μπείτε στη Βουλή? Κοιτάξτε, για να μπούμε κύριε Λοβέρδο στη Βουλή ή να μην μπούμε εξαρτάται από τους εκλογείς. Και νομίζω ότι σε αυτές τις εκλογές έχουμε και σύνεση και κρίση και λογική. Και επίσης ο ελληνικός λαός θα δείτε ότι θα μιλήσει δυναμικά. Εδώ το πρόβλημα δεν το έχουμε εμείς, το έχει κάποιο μεγάλο κόμμα το οποίο δεν μπόρεσε να συσπυρώσει κανένα. Βέβαια εκτός από κάποιους από την αριστερά, τους οποίους τους έβαλε στο επικρατείας σε εκλόγιμη σειρά, ενώ υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία αγωνιστές, πραγματικοί αγωνιστές. Και δεν θέλω κύριο οικονόμου, να αναφερθώ. Γιατί και άλλους που τους μάζεψε, για να μην πω, ένα παλιό χωροφύλακα που είχε κατέβει με άλλο και τον κατέβασε τώρα στις εκλογές και όλα τα σχετικά.
Εμείς έχουμε το κόμμα μας, έχουμε τους ψηφοφόρους μας. Πριν από λίγο μιλούσα στο Περιστέρι. Τα προβλήματα τεράστια, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, 40.000 επιχειρήσεις κλείσανε, αυτά μας τα λέει το επιμελητήριο, το οποίο έχει επιμελητηριακούς νεοδημοκράτες. Έχουμε 7.000 αυτοκτονίες. Πού να αναφερθώ, 9.000 επιχειρήσεις φύγανε τον τελευταίο μήνα στη Βουλγαρία, το φορολογικό σύστημα είναι άδικο, το λέει και η Νέα Δημοκρατία. Και εμείς κάτι άλλο που δεν το λέει κανένας, θα το πούμε και θα το φωνάξουμε και θα ακουστεί και θα το ακούσει για την Κυριακή το βράδυ. Ούτε αυτοθυναμία θα έχει το ΣΥΡΙΖΑ εάν μπουν πολλά μικρά κόμματα. Αυτό εξαρτάται μόνο από τα μικρά κόμματα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και όχι από τα μεγάλα. Δηλαδή αν πάρει 36% ΣΥΡΙΖΑ και 36 παρά ένα ψήφο η Νέα Δημοκρατία, θα έχει αυτοδυναμία. Ενώ αν πάρει 36 το ΣΥΡΙΖΑ και 25 η Νέα Δημοκρατία και μπουν κάποια άλλα κόμματα, όπως είναι ο Λαϊκός Ομόνος, εμείς δεν συνεργαζόμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ, το έχουμε δηλώσει, στα επιμέρους νομοσχέδια, εάν χρειαστεί και είναι προς τη θετική κατεύθυνση, θα τα υποστηρίξουμε και βλέπουμε τη Δευτέρα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Δημοκρατία. Δεν χωρεί κανένα άλλο κόμμα για να κάνουν η κυβέρνηση. Πάρτε τα όπως θέλετε, εμείς θα είμαστε πάλι εδώ. Και αυτά που λένε σήμερα είναι για τις τηλεοράσεις. Είναι εξαίρετος και ο κύριος Κρανιδιώτης και ο κύριος Σταθάς και όλοι οι υποψήφοι. Αλλά δυστυχώς για αυτούς ο ελληνικός λαός θα πει καθίστε να συγκυβερνήσετε και αφήστε τα λόγια και τις τηλεοράσεις. Άλλο οι τηλεοράσεις, άλλο η Βουλή. Έχουμε τεράστια προβλήματα. 31 δις πρέπει να πληρώσουμε ομόλογα το 2015. Από πού θα βγούνε. Όταν τα φορολογητέα έσοδα τα που έχει το κράτος είναι 51 δις και οι ανελαστικές δαπάνες είναι 55 δις. Δηλαδή έχουμε έλλειμμα 4 δις. Από πού θα περισσέψουν να πληρώσουμε και τα 30. Και εν πάση περιπτώσει η Νέα Δημοκρατία πρέπει να μαζευτεί λίγο, να καταλάβει ότι απέτυχε, ότι δεν έχει τίποτα να προσφέρει, ότι ό,τι το αρνητικό ήταν το έβγαλε στη δεξιά και αν θέλετε κάτι ταλαιπωρούμεθα κι εμείς από τη Νέα Δημοκρατία και ο Λαϊκός Ορθόδοξος εδώ. Και φεύγουν πακέτα νεοδημοκρατών και πηγαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς τους λέμε μείνετε στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε. Οι μόνοι που μπορούν να βοηθήσουν είναι ένα μικρό κόμμα που δεν φοβάται τίποτα στη Βουλή. Παρεπιπτόντως, επειδή το αναφέρατε και επειδή εγώ αποφεύγω να κάνω κρίσεις για τους υποψηφίους που έρχονται εδώ στο Blue Sky, παρόλα αυτά για τους δύο συγκεκριμένους που είπατε, με τους οποίους μου χωρίζουν εμένα προσωπικά και ιδεολογικές διαφορές, πρέπει να τους αναγνωρίσω ότι είναι και οι δύο γνήσιοι. Αυτό που λένε, αυτό το πιστεύουν. Και αυτό είναι, και αυτό είναι σπάνιο στην πολιτική. Προτιμώ να έχω γνήσιους ανθρώπους με τους οποίους διαφωνώ, παρά να έχω ερμαφρόδιτους, ψεύτες και υποκριτές που δυστυχώς αυθορμούν στην πολιτική και που δήθεν συμφωνούν με όλους. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην προεκλογική εκστρατεία των υπολείπων κομμάτων και να δούμε πώς βλέπουν τα κόμματα της ίσονος αντιπολίτευσης, πώς βλέπουν τις εκλογές που έρχονται. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος σε ομιλία του στην Αθήνα κάλεσε τους ψηφοφόρους να αναδείξουν τρίτη δύναμη. Την Κυριακή το Πασόκ και στρέφοντας τα πυρά του κατά του Γιώργου Παπανδρέου είπε πως το κόμμα δεν τεμαχίζεται ούτε κληρονομείται. Εμείς, το Πασόκ, η Δημοκρατική Παράταξη, θα είμαστε πάντα στο πλευρό της νόμιμης κυβέρνησης της χώρας. Της κυβέρνησης που αναδεικνύει ο ελληνικός λαός. Άλλοι την αμφισβήτησαν. Άλλοι αρνήθηκαν την δύναμη της υπογραφής της. Και αυτό στρέφεται τελικά κατά της χώρας. Ο Πάνος Καμένος κάλεσε τους πολίτες να ενισχύσουν τους ανεξάρτητους Έλληνες, τονίζοντας για άλλη μία φορά τις κόκκινες γραμμές. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες δεν φοβηθήκαν την εκστρατεία τρόμου. Καταλαβαίνουν ότι έρχεται η ελπίδα. Καταλαβαίνουν ότι έρχεται τη Δευτέρα μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες